Σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον οργανισμό, το χαμόγελο του παιδιού υπεγράφει το πρωί της Παρασκευής στην έδρα της περιφέρειας στην Κομοτηνή. Βάσει του Σύμφωνου συνεργασίας περιφέρειας και του χαμόγελου του παιδιού, θα διοργανωθούν από κοινού δράσεις, προγράμματα και παρεμβάσεις, θα ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, θα αξιοποιούν εξοπλισμό και θα στηρίξουν αμοιβαία το έργο της προστασίας των παιδιών, της προαγωγής της υγείας τους και της ενημέρωσης της κοινής γνώμης πάνω σε θέματα παιδικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Απόλυτα ενοποιημένος αλλά και χαρούμενος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος δήλωσε πως η Περιφέρεια θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να στηρίξει το έργο του οργανισμού. Το Χαμόγελο του Παιδιού είναι ένας εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που για περισσότερα από 20 χρόνια εργάζεται με συνέπεια και μεθοδικά για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των παιδιών. Έχει δε όλα αυτά τα χρόνια. Έχει πραγματοποιήσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που αφορά λειτουργία κέντρων στήριξης οικογένειας και σπιτιών για τη φροντίδα των παιδιών, δημιουργική απασχόληση παιδιών που νοσηλεύονται, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, επισήμανε πως ευελπιστεί η συνεργασία αυτή να είναι αγαστή και να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Να θεσμοθετήσουμε ακόμη καλύτερα αυτό που κάνει σαν θεσμός η Περιφέρεια και εμείς να στηρίξουμε, να συμπληρώσουμε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος ενός ελληνικού οργανισμού και δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με τα τελευταία τα προβλήματα που υπάρχουν με τα θέματα προσφυγικού κλπ. Ο εθελοντικός οργανισμός, ο ρόλος του είναι ξεκάθαρος, είναι να στηρίξει την κοινωνία. Να στηρίξει την κοινωνία, αλλά συμπληρώνοντας και συνεργαζόμενοι με τους θεσμούς. Γι' αυτό επιδιώκουμε τεκμηριωμένες συνεργασίες. Θα ήθελα όμως να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ίσως οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης έχουν ακούσει κατά καιρούς διάφορα θέματα που έχουν προκύψει σε όλη την ευρύτερη περιοχή και σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως τώρα που μιλάμε για την περιοχή τη δική σας. Εξυπηρετούμε πάρα πολλά παιδιά ήδη με τις ανάγκες τις ιατρικές και προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις σε οικογένειες που έχουν πρόβλημα και που θα πρέπει μετά τα παιδιά τους να νοσηλευτούν στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να νοσηλευτούν στην Αθήνα.